Χέρσα της Κρυμαίας από έκρηξη που προκλήθηκε από μηχανισμό, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής της Ρωσίας, αν και αρχικά η έκρηξη είχε αποδοθεί σε διαρροή αερίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στο Πολυτεχνικό Κολέγιο στην Κέρτς και έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους 10 έφηβοι, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται στους 50. Στην περιοχή βρίσκονται 8 ασθενοφόρα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στην Κρυμαία. Οι περισσότεροι από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Χαρακτηριστικό τον όσο συνέβη σαν το γεγονός πως φοιτητές ιατρικής σχολής έσπευσαν στα νοσοκομεία για να βοηθήσουν. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκαν δυνατή κρότη πριν από την έκρηξη. Άνθρωποι έτρεχαν τρομοκρατημένοι και ουρλιάζοντας. Η σχολή όπου σημειώθηκε η έκρηξη παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση σε έφηβους μαθητές. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τώρα, Δημήτρη Πεσκόφ, ανέφερε ότι οι ερευνητές θεωρούν ότι πιθανότατα πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια. Η Ρωσία προσάρτησε το 2014 την περιοχή της Κρυμαίας από την Ουκρανία, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή και κυρώσεις σε βάρος της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κέρτς είναι το σημείο της Χερσονήσου, όπου καταλήγει μια γέφυρα που ενώνει την Κρυμαία με τη Ρωσία. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι αυτή την ώρα.